Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Συμφωνία για τα Πυρηνικά του Ιράν υποδάβλησε τους φόβους για μια οικονομική κρίση στο Περσικό κράτος. Η οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας παρουσίασε έντονη ανάκαμψη το 2016 καθώς ήρθισαν οι διεθνείς κυρώσεις. Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Ιράν αυξήθηκε σε ποσοστό 12,5% την χρονιά εκείνη, όμως στην συνέχεια η ανάκαμψη επιβραδύνθηκε σημαντικά και ο ρυθμός της το 2017 μειώθηκε στο 3,5%. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στην βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το ιρανικό ριάλ υποχώρησε την Τετάρτη σε χαμηλά επίπεδα έναντι του αμερικανικού δολαρίου στην ελεύθερη αγορά συναλλάγματος. Το νόμισμα έχασε σχεδόν το ίμιση της αξίας του κατά τους 6 μήνες μέχρι και τον Απρίλιο, εν ώψη της απόσυρσης της Ουάσιγκτον από την Πυρηνική Συμφωνία. Ο πληθωρισμός στο Ιράν ανέβηκε από το 9% το 2016 στο 10,5% έναν χρόνο μετά. Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια, ιδίως για το υψηλό κόστος ζωής, πυροδότησε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν στο τέλος του 2017 και τις αρχές του 2018. Το πετρέλαιο ανέβηκε την Τετάρτη σε υψηλό 3 ετών. Το Ιράν είχε επανέλθει ως σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου το 2016. Στην τρίτη μεγαλύτερη σε παραγωγή πετρελαίου χώρα του ΟΠΕΚ, επετράπη να εξάγει κατά μέσο όρο 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ τα υπόλοιπα μέρη του οργανισμού και η Ρωσία συμφώνησαν να περιορίσουν τις ποσότητες προκειμένου να ωθήσουν ψηλότερα τις τιμές.